Χαίρετε. Λοιπόν, συνεχίζουμε στις διαφορετικές εξισώσεις δεύτερης τάξης και ανώτερης, όπως θα δούμε παρακάτω. Τώρα θα ξεκινήσουμε κάνοντας κανένα δύο παραδείγματα σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις διαφορετικών εξισώσεων. Μία από αυτές είναι η διαφορική εξίσωση στην οποία έχουμε το χ, το ψ τόνος και το ψ δίστονος. Okay, δηλαδή λείπει το ψ. Ωραία. Έχουμε μόνο την πρώτη παράγωγο και δεύτερη παράγωγο. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε, όπως βλέπουμε σε αυτήν εδώ πέρα τη διαφορική, την χάνει να μην έχει το χ, δεν έχει σημασία όμως, είναι ουσιαστικά να κάνουμε μια αντικατάσταση θέτοντας z ίσον ψ τόνος, από το οποίο φυσικά προκύπτει και ότι το ψ δίστονος μου κάνει z τόνος. Και αυτή η αντικατάσταση, αυτό που θα κάνει ουσιαστικά, είναι να ρίξει το βαθμό της διαφορικής εξίσωσης. Από δεύτερη τάξη ουσιαστικά να την πάει σε πρώτη τάξη. Δεδομένου ότι θα πάει σε πρώτη τάξη, θα λυθεί πιο εύκολα. Πάλι ουσιαστικά θα χρειαστούν δύο ολοκληρώσεις για να βρούμε την τελική λύση, αλλά το σπάμε τη διαδικασία επίλυσης και θα είναι πιο εύκολες οι ολοκληρώσεις. Τι έχουμε λοιπόν εδώ πέρα, έχουμε ότι το z τόνος είναι ίσο με 1 συν z τετράγωνο. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι ο χωριζόμενος μεταβλητών. Βλέπετε με τη μία λοιπόν έπεσε ο δείκτης δυσκολίας. Άρα για να έρθουμε εδώ πέρα λίγο, τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε 1 δια 1 συν z τετράγωνο. dz ίσον με σκέτο χ. Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ έρχομαι και ολοκληρώνω και το 1 δια 1 συν z τετράγωνο είναι το τόξο εφαπτωμένης του ζήτα. Άρα είναι arc tan του ζήτα, το οποίο είναι χ επί, συγχωρείτε, όχι χ επί σε 1, η διόρθωση, είναι χ συν σε 1. Ωραία. Που σε 1 είναι η πρώτη ελεύθερη μεταβλητή. Επειδή είναι δεύτερη τάξη, το είπα και πριν, ξέρω ότι θα θέλω δύο ολοκληρώσεις, οπότε τη βαφτίζω σε ένα από τώρα. Τώρα, να μην το αφήσουμε έτσι άσχημο, να διώξουμε ουσιαστικά το τόξο εφαπτωμένης για να αφήσουμε το Z καθαρό. Περνάω λοιπόν αριστερά και δεξιά εφαπτωμένη, δεδομένου ότι το τόξο εφαπτωμένης είναι η αντίστροφη συνάρτηση. Αυτό θα γίνει λοιπόν tan χ συν σε ένα. Τέλεια. Άρα η πρώτη ολοκλήρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Έτσι, η ολοκλήρωση ολοκληρώθηκε λοιπόν. Οπότε, έχουμε το ζήτα να είναι ίσο με tan χ συν σε 1. Πάρα πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν ψάχνω τη λύση ως προς ζήτα, ψάχνω τη λύση ως προς ψ. Το ζήτα με τι ισότητα λοιπόν, το έχουμε εδώ πέρα πάνω αριστερά γραμμένο, που βλέπετε, το ζήτα είναι ψ τόνος, είναι ίσο με ολοκλήρωμα, με, συγγνώμη, με εφαπτωμένη του χ συν σε 1. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα λοιπόν, πάλι είναι χωριζόμενο μεταβλητών, έχουμε δεψί προς δεχή. Είναι ίσο με το tan χ συν σε 1. Δηλαδή, αν εδώ πέρα κάνω χιαστή και ολοκληρώσω, έχω ολοκλήρωμα δεψί, είναι ίσο με ολοκλήρωμα tan χ συν σε 1, συν 1 σε 2 εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Για να το δούμε λοιπόν τι θα μου δώσει αυτό. Εδώ κάνω λίγο μια παρένθεση, γιατί πρέπει να δω λίγο ποιο είναι το ολοκλήρωμα της εφαπτωμένης. Δεν είναι δύσκολο, για να το σκεφτούμε λίγο. Η εφαπτωμένη έχουμε λοιπόν του χ και σε 1. Αυτό είναι λοιπόν μείτονο του χ συν σε 1 προς, ορίστε, συνημείτονο χ συν σε 1. Αυτό εγώ που θέλω να κάνω εδώ τώρα είναι να δείξω ότι γενικά όταν βλέπω συνάρτηση στον παρονομαστήρα, παιδί μου, πάντα μου πάει ο νους μου σε λογάριθμο. Ωραία. Έχουμε σύνθετη συνάρτηση όμως, οπότε θα πρέπει να έχω συνάρτηση στον παρονομαστή. Ωραία. Επί παράγωγο αυτή τη συνάρτηση στον αριθμητή. Που σημαίνει δηλαδή ότι αν εδώ πέρα βάλω εγώ, μάλλον αν εδώ κρατήσω το συνημείτονο χ συν σε 1. Ωραία. Στον αριθμητή βάλω την παράγωγό του που είναι το cosine χ συν σε 1. Πολύ ωραία. Παράγωγος. Επί χ συν σε 1 παράγωγος που είναι το επιχείρημα μέσα, το οποίο βέβαια χ συν σε ένα παράγωγος μου κάνει μόνο εδώ, οπότε είναι εύκολο να το βάλω. Τώρα για να το σκεφτούμε, αν εδώ πέρα έχω λοιπόν την παράγωγο του συνημιτόνου, αυτό θα μου δώσει μείον ημίτονο χ συν σε ένα. Εγώ εδώ πέρα τι έχω συνημίτονο. Άρα για να ταυτίζονται αυτά τα δύο που πρέπει να προσθέσω, πρέπει να προσθέσω και ένα πλην. Άρα εδώ πέρα ο αριθμητής ως έχει, που είναι μείον παράγωγο του συνημιτόνου, επί παράγωγο του χ συν σε 1, όλο αυτό μου δίνει το ημίτονο χ συν σε 1. Πάρα πολύ ωραία. Άρα αυτό όλο όσο έχει ουσιαστικά είναι το ολοκλήρωμα του λογαρίθμου της συνάρτησης που έχω εδώ στον παρονομαστή. Άρα από εδώ πέρα θα πάρω
συν ίσον μείον, γιατί έχω το πλήν εδώ πέρα μπροστά, λογάριθμος κοζάιν, το βάζω και σε απόλυτο τιμή, χ συν σε 1, ορίστε, συν σε 2. Αυτό ήταν λοιπόν. Καλά, είχε ένα λίγο περίπλοκο ολοκλήρωμα, αλλά το δείξαμε. Κατά τα άλλα, η διαδικασία επίλυσης δεν έχει καμία δυσκολία. Βλέπετε, είναι μια πάρα πολύ απλή αντικατάσταση, η οποία με βοηθάει στο να επιλύσω το σύστημα. Αυτό λοιπόν, πάλι ουσιαστικά θέλω δύο ολοκληρώσεις, αλλά βλέπετε, τις κάνω σταδιακά και είναι και οι δύο ολοκληρώσεις σε διαφορετικές εξώσεις πρώτης τάξης. Την χάνει εδώ πέρα και οι δύο έτσι χωριζόμενων μεταβλητών. Θα το δούμε λοιπόν και σε ένα ακόμα παράδειγμα που είναι λίγο πιο περίπλοκο. Δοκιμάστε να το λύσετε και μόνοι σας και σε ό,τι απορία έχετε, τη γράφετε στα σχόλια.